Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Άλλη μία βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Το απόψινό θέμα μας έχει να κάνει με την πέμπτη διάσταση. Τι είναι η πέμπτη διάσταση? Τι ανθρώπινες εμπειρίες μπορούμε να καταγράψουμε σε αυτήν? Μπορούμε όλοι να βιώσουμε κάποιες καταστάσεις μέσα σε αυτή την άγνωστη για μας διάσταση? Είναι άγνωστη και κατά πόσον? Τι άλλο μπορεί να μας προσφέρει αυτού του είδους η εμπειρία? Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά γοητευτικό σαν θέμα συζήτησης και δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο. Σπέβδω αμέσως να παρουσιάσω τους απόψινους εκλεκτούς προσκεκλημένους της εκπομπής μας που είναι εξ αριστερών. Ο κύριος Πέτρος Καλιοτζής, ραδιοηλεκτρολόγος και καθηγητής σε ΙΕΚ. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Τι κάνετε, κύριε Καλιοτζή? Πάντοτε μου κάνετε αυτή την ερώτηση, οπότε θα δει. Θέλω να ξέρω ότι η υγεία σας βαίνει καλώς, αλλά. Η υγεία μου, εντάξει. Αλλά και γενικώς ότι είστε καλά, γιατί όσο πιο καλά είστε, τόσο πιο καλά θα μας τα πείτε. Καλά είμαι, εντάξει. Άρα ξεκινάμε θετικά, με θετικό πρόσημο. Ναι. Ωραιότατα. Εκ δεξιών έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή μας την διαισθητική ψυχοερευνήτρια, κυρία Κατερίνα Πουλίτση. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Η ίδια ερώτηση και σε εσάς. Τι κάνετε, κυρία Πουλίτση? Προσπαθούμε. Κυβερνήσεις ανεβαίνουν, κυβερνήσεις κατεβαίνουν. Έχει προβλήματα αυτή εδώ η χώρα. Πλην όμως εμείς τραβάμε τη δική μας πορεία. Προσπαθούμε να την τραβήξουμε. Η πέμπτη διάσταση είναι ένα θέμα που σας γοητεύει? Ναι, αρκετά. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είχατε κάνει μία συντομότατη αναφορά σε αυτήν και νομίζουμε ότι σήμερα πρέπει να μας πείτε περισσότερα πράγματα από τον δικό σας τομέα σαν διαισθητική ψυχοερευνήτρια, και επειδή ακριβώς οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες που μας παρακολουθούν έχουν δώσει όλον αυτόν τον καιρό ιδιαίτερη έμφαση στις γνώσεις σας και στον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε, νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που θα ακουστεί από εσάς. Πριν φτάσουμε όμως στην δική σας προσέγγιση, θα ήθελα τον κύριο Πέτρο Καλιοτζή να μας ξεκινήσει την απόψινή μας κουβέντα, δίνοντας όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις για αυτό που λέμε διάσταση, να μας πείτε βεβαίως πόσες διαστάσεις έχουμε και πόσες υπάρχουν γενικότερα που ίσως δεν τις γνωρίζουμε, και μετά να μας πείτε τι είναι η πέμπτη διάσταση. Ναι, θα προσπαθήσω, γιατί είναι ομολογουμένως ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα το σημερινό σας. Είμαστε όλο αυτιά. Και ίσως θα έχουμε κάποια προβλήματα στο να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα για να μπορεί να γίνει πλατιά αντιληπτό, εύκολα αντιληπτό το θέμα. Όσο μπορείτε, λοιπόν, πιο απλά. Μην νομίζετε, είναι δύσκολο πάντως. Κι εγώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, διαστάσεις ρωτήσατε. Πιθανώς διαστάσεις να υπάρχουν πάρα πολλές. Τουλάχιστον υπάρχουν θρησκευτικά συστήματα, ινδουιστικά ιδιαίτερα, τα οποία δέχονται τα επίπεδα, τα οποία μπορούν να ταυτιστούν άνετα με διάφορες διαστάσεις. Το θέμα είναι το εξής, ότι ήδη η ανθρωπότητα ζει σε ένα χώρο ο οποίος τουλάχιστον αντιληψιακά ορίζεται από τις τέσσερις διαστάσεις, όπως λέμε. Δηλαδή, εδώ έχω ένα απλό μοντέλο του τετραδιάστατου χώρου μας, όπου μπορεί κανείς να δει ότι ένα στερεό αντικείμενο ταυτίζεται με τις, περιγράφεται με τις εξής διαστάσεις, με το πλάτος, το ύψος και το μήκος. Και κάπου ανάμεσα υπάρχει ο πανδαμάτορας χρόνος, ο οποίος προϋπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Αυτές είναι οι τέσσερις διαστάσεις τις οποίες με τις απλές πέντε αισθήσεις μας, αισθήσεις υπάρχουν περισσότερες βέβαια, μπορούμε και τις αντιλαμβανόμαστε και μέσα σε αυτό το χώρο ζούμε. Όμως τα πράγματα, τουλάχιστον μέσα στις διαστάσεις του χρόνου από τους διάφορους ερευνητές, προσπαθούν να τα εξηγήσουν τουλάχιστον με μαθηματικά καλούπια, ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν την έννοια των περισσότερων διαστάσεων. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ απλό παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει και αυτό εδώ το μικρό πειραματάκι που σας έχω ετοιμάσει, που πιθανώς να αποδεικνύει την διαφορετικότητα του κόσμου, του
κόσμου τον οποίο εμείς, όπως είπα, αντιλαμβανόμαστε και γνωρίζουμε με τις πέντε μας αισθήσεις, είναι αυτό εδώ το μικρό πείραμα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε, ας θεωρήσουμε ότι αυτή η επιφάνεια αποτελεί κάποιο κόσμο, κάποιον φανταστικό κόσμο. Και πάνω σε αυτό το φανταστικό κόσμο ζει κάποιο «ον», κάποιο ανθρωπάκι. Και του ζητάμε να βάψει αυτή την επιφάνεια και την από κάτω επιφάνεια χωρίς να σηκώσει το πινέλο του και χωρίς να γυρίσει την λωρίδα αυτή. Φυσικά βέβαια στον δικό μας κόσμο κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Δεν μπορείς δηλαδή να βάψεις αυτή την επιφάνεια και την άλλη χωρίς να τη γυρίσεις. Αν όμως έρθουμε σε ένα άλλο ιδεατό κόσμο, ένα κόσμο χορδής, τότε θα μπορέσουμε άνετα, χωρίς να σηκώσουμε καθόλου το πινέλο μας, να βάψουμε αυτόν τον κόσμο γύρω-γύρω. Και άμα το θα δούμε ότι έχει βαφτεί και από τις δύο μεριές. Δεν χρειάστηκε να σηκώσουμε καν το μολύβι μας. Πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πείραμα, μοιάζει απλό και αν σκεφτούμε ότι κάπως έτσι απλά είναι τα πράγματα στην δομή τους, θα πρέπει να πούμε ότι τα πάντα εν σοφία επίησε, αλλά γιατί? Κοιτάξτε, ακριβώς αυτό το απλό πειραματάκι, ας το πούμε, ακριβώς καταδεικνύει ότι πιθανότατα να υπάρχουν και άλλα σύμπαντα, άλλες διαστάσεις, τις οποίες εμείς να μην μπορούμε να τις αντιληφθούμε τουλάχιστον προς το παρόν. Και γι' αυτό, αν θέλετε, το σημερινό σας θέμα που έχει σχέση με την πέμπτη διάσταση, έρχεται να μας υποσχεθεί μεταφυσικά ότι όταν η Γη θα μπει στην περίοδο της πέμπτης, στην εποχή της πέμπτης διαστάσεως ή στην κατάσταση της πέμπτης διαστάσεως, τότε ο άνθρωπος θα γίνει, με απλά λόγια, ένα καλύτερο «ον», ένα πνευματικότερο «ον». Αυτό πώς θα μπορούσαμε, κύριε Καλλιωτζή, να το φανταστούμε, ότι όταν μπούμε στην πέμπτη διάσταση, δεν ξέρω υπό ποιες προϋποθέσεις βέβαια θα γίνει αυτό. Είναι δύσκολο να σας το απαντήσω απόλυτα, διότι να σκεφτείτε... Δεν το ξέρουμε, μήπως. Να σκεφτείτε, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, μάλλον χρόνια πίσω, ίσως από το 62 και μέχρι σήμερα, προσπαθούν ακριβώς μέσω των διαφόρων θεωριών της φυσικής, προσπαθώντας να παντρέψουν ιδιαίτερα την κβαντοφυσική με τη θεωρία της σχετικότητας, η οποία κάπου δεν παντρεύεται, μπαίνει μέσα η θεωρία των χορδών κτλ. Προσπαθούν μέσα από εκεί να συνεκμεύσουν ένα αποτέλεσμα, ας το πω ορατό, απτό, το οποίο να αποδεικνύει την ύπαρξη περισσότερων διαστάσεων. Και μάλιστα ένα από τα πειράματα τα οποία γίνονται στο ΣΕΡΝ, στον επιταχυντή αυτή τη στιγμή, είναι και η προσπάθεια της εξέβρεσης αυτής της διαστάσεως, η οποία με λίγα λόγια απλά μπορεί να παρουσιαστεί με ένα ελαχιστοτάτων διαστάσεων σωματίδιο, το οποίο κάπου βρίσκεται. Και εμάς κατά τι θα μας επηρεάσει αυτό? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά τουλάχιστον ίσως η συνομιλήτριά μας, η κυρία Πουλίτση, να μας δώσει, να μας διαφωτίσει περισσότερο, αλλά τουλάχιστον ξέρω, έχω ακούσει ότι η μετάβαση, η μεταπίδηση σε διαστάσεις προσφέρει και ανώτερες δονήσεις στα έμβια όντα. Θαυμάσια. Ο λόγος λοιπόν σε εσάς, κυρία Πουλίτση, για να καταλάβουμε μετά από την εξήγηση επιστημονικής βάσης που ακούσαμε προηγουμένως, τι παραπάνω μπορούμε να φανταστούμε, πώς εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να βιώσουμε αυτό που λέμε πέμπτη διάσταση. Προσωπικά πιστεύω ότι η τέταρτη διάσταση ακόμα δεν είναι συνυφασμένη με την εξορρόπηση του χωροχρονικού συστήματος, γιατί ο χρόνος στην τέταρτη διάσταση είναι υποκειμενικός αυτή τη στιγμή και έχει μία γραμμικότητα. Αρχίζει από την... ξεκινάς σαν ένας κινηματογράφος, μια προβολή που βλέπεις μπροστά σου συνέχεια και δεν μπορείς να πας στο παρελθόν. Άρα, εάν είμαστε πραγματικά τεταρτοδιαστασιακοί, έπρεπε να είχαμε διαχειριστεί τον χρόνο, ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε και στο παρελθόν και στο μέλλον. Εφόσον δεν το έχουμε
καταφέρει. Αυτό αυτή τη στιγμή κάνει η κβαντική φυσική, η οποία είναι δεν είναι συνυφασμένη με τη φυσική, έτσι. Τι γίνεται, ο χρόνος, αυτή τη στιγμή εδώ από το 1900 και μετά, είμαστε με ένα ρολόι. Παλιά δεν είχαμε αυτή την υποκειμενική συνειδητότητα του χρόνου. Το δευτερόλεπτο, το κλάσμα του δευτερολέπτου. Τώρα έχουν βγάλει, ξέρω εγώ, ένα καινούριο, νομίζω από τι είναι, Κάσιο, το οποίο μετρά με δευτερόλεπτα το άτομο του Κάσιου, την παλμικότητα, που πλησιάζει νομίζω την ταχύτητα του φωτός και έχουμε μία ακριβή ώρα. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η πέμπτη διάσταση ουσιαστικά είναι η συγχρονικότητα των γεγονότων, χωρίς να υπάρχει παρελθόν μέλλον, είναι μία υποκειμενική συνειδησιακή αντίληψη αυτή τη στιγμή ότι ζούμε στο παρελθόν και στο μέλλον ή το παρόν ουσιαστικά είναι ένα κλάσμα του το οποίο δεν το μπορούμε να το διαχειριστούμε, έτσι. Η πέμπτη διάσταση είναι η διαδικασία που μπορούμε να φύγουμε από αυτό το γραμμικό χρόνο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πρέπει να έρθουμε σε ένα διάλειμμα και πολύ γρήγορα θα είμαστε και πάλι εδώ. Δεύτερο μέρος της εκπομπής και μετά από τις απαραίτητες διευκρινήσεις που δόθηκαν από τους απόψινούς μας εκλεκτούς ομιλητές σχετικά με το τι είναι η πέμπτη διάσταση, αδειμονούμε να μάθουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες και κυρίως να δούμε και φωτογραφικό υλικό. Γι' αυτό δίνουμε τον λόγο στον κύριο Καλλιωτζή, παρακαλώντας τον να συνεχίσει την απόψινή παρουσίαση περί πέμπτης διάστασης. Ο άνθρωπος λοιπόν στην πέμπτη διάσταση. Λοιπόν, πείτε μας τι γίνεται εδώ. Θεωρούν λοιπόν ότι κάπου αρχίζουμε να μπαίνουμε στην πέμπτη διάσταση και όπως προείπα και είπε και η συνομιλήτριά μας, θεωρώ ότι ο άνθρωπος τότε θα αποκτήσει πιο πνευματικές, μεγαλύτερες πνευματικές ικανότητες. Ωραία. Θα μπορεί δηλαδή ίσως να έχει τηλεπαθητικές επικοινωνίες, να αναπτύξει τηλεπαθητική επικοινωνία, θα μπορέσει να μεταβαίνει χωροχρονικά μπρος-πίσω, ίσως και να μπορεί και να δέχεται και μηνύματα από κάποια άλλα, από κάποιες άλλες διαστάσεις, κάποια άλλα χωροχρονικά, τα οποία πέρασαν και άφησαν τα ίχνη τους πίσω σαν μια ενεργειακή μορφή, όπου τότε ο άνθρωπος αυτός θα μπορεί να την αντιλαμβάνεται. Ίσως σήμερα να υπάρχουν κάτι τέτοιοι άνθρωποι, με αυτές τις ιδιότητες. Υπάρχουν ήδη στον κόσμο. Ναι, ακριβώς. Οι οποίοι δεν είναι πολλοί, είναι μερικοί. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν αυτές τις ικανότητες να έρχονται σε επαφή, ας το πω έτσι. Δεν θα μπορούσαμε να επισημάνουμε εδώ, κύριε Καλλιωτζή, ότι όλες αυτές οι ικανότητες θεωρητικά είναι έμφυτες σε όλους μας. Απλώς δεν ξέρουμε πώς να τις χρησιμοποιήσουμε. Ναι, κοιτάξτε. Θα το έλεγα ναι. Θα το έλεγα ναι. Θα το έλεγα ναι ότι απλώς κάποιοι άνθρωποι έχουν φτάσει κάπου αλλού. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Οι δυνάμεις του ανθρώπου είναι τρομερές. Αυτό το βλέπουμε και απλά αντιληψιακά στον απλό μας κόσμο των 3-4 διαστάσεων, όσο το θέλετε. Έτσι. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν αυτό να επεκταθεί και σε πνευματικές δυνατότητες, ας πούμε, κτλ. Λοιπόν, εντελώς τυχαίως, μόλις με καλέσατε για την σημερινή εκπομπή, κάποια φίλη μου, ονόματι Κατερίνα θα τη λέμε, έτσι, μας έστειλε μερικές φωτογραφίες. Συνονόματι, όχι της κυρίας Κατερίνας. Όχι, όχι, φυσικά, όχι. Μια φίλη Κατερίνα έστειλε συμπτωματικά μερικές φωτογραφίες, τις οποίες καμιά φορά είδατε που λένε είμαι haunted. Στοιχειωμένος. Μου φάνηκε τόσο συγκυριακό να μιλήσουμε για την πέμπτη διάσταση και να μου στείλει. Αυτό που λένε τυχαίο δεν νομίζω. Κάπως έτσι. Και να μου στείλει, ας πούμε, και κάποιες παράξενες φωτογραφίες που πολλοί άνθρωποι ίσως να έχουν τραβήξει. Παραδείγματος χάρη στη φωτογραφία 1. Αυτή βρίσκεται σε μια περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα δώσω περισσότερες πληροφορίες κτλ. Και ξαφνικά νιώθει την ανάγκη να τραβήξει φωτογραφίες. Δεν τραβάει φωτογραφίες, αφού μάλιστα δεν έχει φωτογραφική μηχανή στα χέρια της, αλλά χρησιμοποιεί το κινητό της. Οι φωτογραφίες δηλαδή αυτές που θα δούμε είναι τραβηγμένες από το κινητό. Πολύ ωραία. Τι βλέπουμε? Στρέφει εδώ λοιπόν τυχαίως το κινητό πάνω σε μια ξερολιθιά. Σε έναν τοίχο, ας πούμε. Και αν θα παρατηρήσετε περίπου στο μέσον και δεξιά της εικόνας, φαίνεται ένα χέρι.
Ναι. Πράγματι. Και αν γίνει και επεξεργασία αυτής της εικόνας, θα δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτή συγκεκριμένα την εικόνα. Βλέπω 4 δάχτυλα. 4 δάχτυλα και το 5ο είναι από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν επεξεργαστείτε την εικόνα αυτή, ναι, η οποία δυστυχώς δεν χρήζει μεγάλες επεξεργασίες γιατί δεν είναι πολύ καθαρή, δεν είναι, ναι, καλά τραβηγμένη. Σας λέω, μια τυχαία κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Πιθανώς μια επικοινωνία με την 5η διάσταση, πιθανώς μια επικοινωνία, μια δυνατότητα επικοινωνίας με αυτό που θα λέγαμε κάποτε υπερπέραν, δεν ξέρω. Μάλιστα. Έτσι, ίσως κάτι εκεί να είχε συμβεί παλιά, να υπάρχει κάποιο ενεργειακό απόθεμα το οποίο να αποτύπωσε η κάμερα. Είναι αυτό που έχετε δει και σε πολλούς ανθρώπους να έχουν τραβήξει τέτοιες παράξενες φωτογραφίες και νομίζω έχετε και εσείς μια, δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Λοιπόν, να προχωρήσω στη δεύτερη φωτογραφία, η οποία, αν θα παρατηρήσετε, από πλευράς καλλιτεχνικής δεν λέει τίποτα, γιατί να τραβήξεις έτσι αυτή τη φωτογραφία. Και όμως θα δείτε μία άειλη μορφή μέσα στη μέση του δρόμου. Τη βλέπετε? Είναι κάτι σαν σύννεφο που όμως κάτι, ναι, σχηματίζει. Ναι, κάτι σχηματίζει. Εδώ δεν μπόρεσα να το διακρίνω πάρα πολύ καθαρά. Πάντως σίγουρα είναι κάτι που είναι δεν κάτι εξηγείται με τους φυσικούς νόμους. Όχι, δεν είναι δηλαδή μια αντανάκλαση, δεν είναι φως, δεν είναι σύννεφο, δεν είναι ομίχλη. Είναι πολύ παράξενο. Ναι. Μετά, βέβαια σαν θέματα είναι λίγο ανακατεμένες φωτογραφίες, δεν πειράζει. Εδώ παρατήρησε το εξής, βλέπετε στη δεξιά πάλι πλευρά του δρόμου. Εκεί που είναι το δέντρο. Ναι, μπροστά από το δέντρο. Ναι. Πάλι να εμφανίζεται η ίδια μορφή. Α. Η ίδια άειλος μορφή, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ πάνω στη φωτογραφία, στο είναι πάνω πάνω... Είναι ο ίδιος δρόμος πάντα. Ναι, 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 ναι. Στο πάνω πάνω στον ουρανό, αν βλέπετε, ναι, θα δείτε δύο παράλληλες άσπρες γραμμές, τις οποίες άμα τις αναλύσετε θα φανούν σαν μικρές σφαίρες ενωμένες. Δεν ξέρω τι έκανε, το θεώρησε παράξενο και το τράβηξε. Ναι. Μπας περιπτώσει. Μετά, ομοίως τις βλέπετε τώρα και λίγο καθαρότερα, στο πάνω μέρος. Έτσι. Και ένα επίσης, κατά τη γνώμη μου, μια επίσης ανατριχιαστική φωτογραφία, είναι αυτό το άειλο, διαφανές αντικείμενο, το οποίο φαίνεται στην δεξιά μεριά του δρόμου και το οποίο, αν το εξετάσετε τη φωτογραφία, θα δείτε ότι μοιάζει με ένα πεσμένο σπίτι. Ναι, πράγματι. Έτσι, είναι, ναι, ακαθόριστο σαν μορφή. Είναι αλλά ακαθόριστο. Θυμίζει... Αν γίνει επεξεργαστία στη φωτογραφία, θα δείτε ότι μοιάζει σαν ένα πεσμένο σπίτι. Πιθανώς... Θυμίζει λοιπόν κάτι που υπήρξε δηλαδή κάτι στο που σημείο υπήρξε, εκείνο, ναι, κάτι που υπήρξε. Πριν γίνει ο δρόμος ενδεχομένως. Ναι, ναι. Αυτά οι διάφοροι ερευνητές και ασχολούμενοι με την παραψυχολογία και την παραψυχή, είναι προς ανάλυση λοιπόν. Τα θεωρούν χωροχρονικά, ναι, δρόμενα, τα, ναι, οποία μεταφέρονται ενεργειακά μέσα στα διάφορα σημεία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω δεν. Δεν έχουμε άλλη λάθος φωτογραφία. Α, ναι. Α, άλλη μία. Ναι. Εδώ, στο βουνό πάνω, δηλαδή πίσω από τον, από τον στήλο της ΔΕΗ, τι είναι, ναι, της ΔΕΗ τηλεφωνίας, δεν βλέπω καλά, ναι, θα παρατηρήσετε ένα πράγμα, ένα frame, ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από κάθετες μπλε γραμμές. Ναι. Θα μου πεις και τι είναι αυτό. Και, κι όμως, μοιάζει με τις απεικονίσεις που έχουν γίνει της ιδιοσυχνότητας της Γης. Δηλαδή? Την λεγόμενη Schumann Resonance. Ναι, είναι, ναι. Η Γη εμφανίζει έναν ιδιορυθμό, ναι, μια ιδιοσυχνότητα, όπως και κάθε αντιγεσώμα, το οποίο αυτό οφείλεται σε φυσικά βέβαια αίτια, αλλά πολλοί αποδίδουν ότι αυτός ο ρυθμός της Γης, φτάνοντας σε κάποιο συγκεκριμένο αριθμό συχνότητας, ναι, θα μας οδηγήσει στην εισαγωγή της 5ης διαστάσεως. Δεν το πιστεύω, γιατί εδώ πέρα, ναι, καθαρά είναι άλλο το φαινόμενο του Ρίζονας, του Schumann Resonance. Παίρνουμε όμως περίπου μια γεύση του πώς να το φανταστούμε αυτό που γίνεται. Απλούστατα, θα γίνει. Κοιτάξτε, σας λέγω τι λένε, ναι, και πώς συνταυτίζεται, ναι, αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε με το Schumann Resonance. Διευκρινίστε μου, αν θέλετε, κύριε Καλλιωτζή, το συγκεκριμένο κομμάτι της φωτογραφίας είναι αυτό το κάπως πιο ανοιχτό μπλε που φαίνεται εκεί που τελειώνει ο στήλος της ΔΕΗ. Ακριβώς, είναι σαν να είναι, γιατί πάνω είναι στο βουνό. Είναι σαν ένα τετράγωνο πιο, μπράβο, φωτεινό. Μπράβο. Έτσι, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Όχι, θα φαίνεται ίσως καλύτερα στην εικόνα. Θα προσπαθήσουμε, ναι, να, ναι, το δείξουμε και εμείς. Έχει μάλιστα πιο και κάθετα μπλε γραμμές. Μάλιστα. Αποτελείται από ένα πλαίσιο τέτοιο. Είναι σαφέστατο. Στην θεωρία Schumann, όχι, δεν είναι θεωρία, έχει αποδειχτεί πλέον αυτό, όπου γίνεται η καταγραφή της συχνότητας της Γης, ναι, εάν δείτε, νομίζω την έχω τη φωτογραφία αυτή, την έχω πάρει από την NASA, κοιτάξτε, ναι, αυτές οι μπλε γραμμές που βλέπετε είναι η ιδιοσυχνότητα, uh-huh, που
σε εικονική πραγματικότητα έχουν περιγράψει πώς εμφανίζονται πάνω και στην ανάμεσα στην επιφάνεια της γης και στην ιονόσφαιρα, εν πάση περιπτώσει. Για να καταλάβουμε αυτό πώς επηρεάζει εμάς σαν ανθρώπινες οντότητες, αυτή η ιδιοσυχνότητα. Εμάς δεν γνωρίζω πώς μπορεί να μας επηρεάσει, αλλά γνωρίζω τι λένε οι διάφοροι που θεωρούν ότι όταν φτάσει η ιδιοσυχνότητα της γης σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, η οποία λέγεται και zero point, έτσι, το zero point, το σημείο μηδέν, ότι τότε θα μεταβούμε στην πέμπτη διάσταση. Μάλιστα. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αλλά δεν το θεωρώ απόλυτα σωστό, γιατί η ιδιοσυχνότητα αυτή η συγκεκριμένη, αυτό το, η συχνότητα Schumann, δεν είναι ακριβώς κάτι το παράξενο, είναι κάτι το οποίο οφείλεται σε φυσικά αίτια. Εξηγήσιμο, λοιπόν. Ναι, εξηγήσιμο. Ναι. Είναι βασικά οι εκενώσεις, οι ηλεκτρικές εκενώσεις, οι κεραυνικές εκενώσεις, που αστραπές που πέφτουν πάνω στην επιφάνεια της γης και την δονούνε. Κατάλαβα. Και αυτή η δόνηση, ας πούμε, έχει τεράστιες μεταβολές και γι' αυτό και δεν θεωρώ ότι το σημείο που διάφοροι θεωρούν ότι θα πάμε στο σημείο 0, ναι, ότι θα μεταπέσουμε στο σημείο 0, δεν το θεωρώ ότι είναι απόλυτα ασφαλές, διότι έχουμε ήδη πάει σε αυτή τη συχνότητα, έχουμε πέσει, έχουμε ανέβει. Η συχνότητα αυτή μπορεί να μεταβάλλεται από 2-3 κύκλους μέχρι 50-60 μάλιστα, κύκλους. Καταλάβατε. Και αν θεωρήσουμε το zero point, θέλετε να σας το πω, το θεωρώ είναι τους 13 hertz, τους 13 κύκλους. Μάλιστα. Μα ήδη έχουμε περάσει. Έχουμε κατέβει, έχουμε ανέβει. Θέλω απλώς να δώσω. Θέλω να πω το εξής. Ότι θεωρώ ότι αυτοί που πιστεύουν αυτό το πράγμα, ότι την συγκεκριμένη στιγμή θα είναι σταθερά απόλυτη η συχνότητα της δόνησης. Αυτό, μόνο έτσι μπορώ να το θεωρήσω. Θέλω απλώς να δώσω μια πιο καθαρή εικόνα στους τηλεθεατές μας, ζητώντας βεβαίως την συνδρομή της κυρίας Πουλίτση για το τι ακριβώς θα γίνει όταν και αν δεχθούμε ότι αυτό το zero point, το σημείο μηδέν, όπως είπε ο κύριος Καλιοτζής, κυρία Κατερίνα, ισχύσει. Μπορεί ήδη να ισχύει ή μπορεί στο μέλλον να είναι πιο έντονα τα δείγματα ότι ισχύει. Θέλω να μας πείτε έτσι πιο καθαρά, για να καταλάβουμε εμείς σαν άνθρωποι τι θα βιώσουμε, τι θα αλλάξει στη ζωή μας. Τι θα βιώσουμε. Εμείς τώρα δονούμαστε περισσότερο στη σωματικότητα και όχι στην άειλη διαδικασία. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες αισθήσεις οι οποίες έχουμε και ήδη οι Αμερικάνοι έχουν κάνει πειράματα και έχουν ανακαλύψει το remote viewing, που μπορούν μέσω μίας τεχνικής να πηγαίνεις και να παρακολουθείς, να πηγαίνεις σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και να βλέπεις ορισμένα γεγονότα, τα οποία είναι και στο μέλλον και στο παρόν. Αυτό το έχει κάνει η NASA και λέγεται remote viewing. Όπως το 1940 η επιστήμη των δονήσεων που ανακαλύφθηκε, ανακάλυψε ότι όταν δονείται κάτι σε κάποιο συχνότητα, σχηματοποιεί την ύλη, τη μορφοποιεί σε ορισμένα, αυτά λέγονται σαν να είναι patches, έτσι. Κομμάτια μικρά, δηλαδή μπαλώματα μικρά. Ολογραφήματα τα έχουν βγάλει, έτσι. Ολογράφημα, εμείς έχουμε ένα ολογράφημα τρισδιάστατο αυτή τη στιγμή. Όταν πάμε λοιπόν στο πεμπτοδιάστατο, θα αλλάξει αυτό το ολογράφημα. Το ολογράφημα τι είναι? Το ολογράφημα είναι ότι οπουδήποτε το κόβεις το ολογράφημα, είναι μικρογραφία της φωτογραφίας, ακριβώς το ίδιο. Το κόβεις μία φορά, υπάρχει η φωτογραφία αυτή, στο δεύτερο κομμάτι. Θέλεις να κόψεις ένα μικρό κομμάτι, πάλι υπάρχει ολόκληρη η φωτογραφία. Ο εγκέφαλός μας λοιπόν λειτουργεί ολογραφικά μέσα στην τρισδιάστατη διάσταση σύν το χρόνο. Μάλιστα. Στην πεμπτοδιάστατη ουσιαστικά ο εγκέφαλός μας θα λειτουργεί με άλλες συχνότητες και το DNA μας, το οποίο και αυτό είναι, έχουν παρατηρήσει ότι έχει μία δονητική συχνότητα και αυτή η δονητική συχνότητα δημιουργεί τα αμινοξέα και ορισμένες άλλες, και έχουν βρει μάλιστα ορισμένα αμινοξέα, είναι δεν λειτουργούν. Ενώ υπάρχουν δηλαδή, κάποιες κεραίες, είναι μόνο μερικά, 15-16, τα άλλα όλα είναι ανενεργά. Ανενεργά. Αυτά λοιπόν, μέσα στην πέμπτη διάσταση, θα αρχίσουν να εργοποιούνται. Γιατί η ύλη δεν θα είναι τόσο βαριά. Δεν θα είναι τόσο βαριά η ύλη. Άρα,
θα δημιουργηθούν νέες ιδιότητες, οι νευροδιαβιβαστές. Ίσως ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με μία υπερσυχνότητα που έχει σχέση με τον ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός ίσως έχει μία μεγαλύτερη συχνότητα. Όταν λοιπόν βλέπουμε, επιταχύνεται κάτι, έτσι δεν είναι, σύμφωνα και με τη φυσική, όταν λοιπόν εσύ τρέχεις περισσότερο, ο χρόνος φαίνεται πιο αργός μέσα. Άρα όσο εμείς ανεβαίνουμε σε διάσταση, ο χρόνος θα έχει λιγότερο διάρκεια. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Μέχρι να πάμε στο άχρονο. Ναι. Λοιπόν, ο Χριστός αυτό μας δίδαξε ουσιαστικά. Δηλαδή? Τι μας δίδαξε. Πώς μπορούμε εμείς να μετασχηματίσουμε το σώμα μας σε μία νέα βιοσύνθεση χωρίς να το χάσουμε. Α. Είναι η μετάβαση. Ναι. Της μοριακής μας ύλης σε μία άλλη βιοσυχνότητα. Αυτό ακριβώς πιστεύουν ότι θα γίνει με την γη. Ότι η γη θα μετασχηματιστεί σε μία άλλη συχνότητα και σιγά σιγά ό,τι υπάρχει στη γη θα μετασχηματιστεί. Κυρία Πουλίτση, ανάληψη δηλαδή του Χριστού ήταν κάτι τέτοιο. Βέβαια, δεν πέθανε ο Χριστός. Ναι. Εμφανίστηκε 40 μέρες μετά και μας έδειξε το σώμα του. Έτσι. Και είχε και αφή. Άρα αυτό πώς εξηγείται? Ουσιαστικά θέλει να μας πει ότι εμείς έχουμε ορισμένες ιδιότητες τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και υπάρχουν δυνατότητες μέσα μας που όσο εξελισσόμαστε εμείς σαν άνθρωποι, σαν νοήμονα όντα και συνειδητά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαστε συνειδητοί, είμαστε υποσυνείδητοι, έτσι. Σύμφωνα με το παρελθόν μας, λειτουργούμε και ο καθένας έχει ορισμένες πεπιθήσεις, αντιλήψεις και πηγαίνει σαν μια ρόδα σε αυτή την καρμική διαδικασία. Μάλιστα. Έτσι. Η πέμπτη διάσταση ουσιαστικά είναι ότι συλλαμβάνουμε περισσότερες υπερσυχνότητες και μέσα από εκεί ήδη το ίντερνετ είναι μία κατάσταση, εγώ προσωπικά πιστεύω, μέσα σε δευτερόλεπτα παίρνουμε πληροφορίες. Ναι. Τα ηλεκτρονικά, όλα αυτά που έχουν γίνει μέσα από το 1900 και μετά, τι έγινε, μόλις ανακαλύφθηκε ο ηλεκτρισμός, άρχισε να, το μυαλό μας, με το φως αυτό, άρχισε να η συχνότητα να επιταχύνεται. Με την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, ταυτόχρονα ανακαλύψαμε όλα αυτά που λέει η κβαντική φυσική. Δηλαδή έχουμε ήδη γευτεί την πέμπτη διάσταση. Γευόμαστε την πέμπτη διάσταση. Μπορούμε μπαίνουμε, να πούμε βγαίνουμε. Ότι έχουμε ήδη μπει ουσιαστικά στην πέμπτη διάσταση. Πολλές φορές εγώ σαν ψυχοερμήδια, πολλές φορές βλέπω στον ουρανό πολλά μικρά λευκές σφαίρες. Σαν πολύ, αυτά που είδαμε στις φωτογραφίες, σαν τελίτσες, περίπου. Σαν τα μόρια του αέρα. Νομίζω ότι είναι ορατές σε όλους. Και εάν κοιτάξεις τον ουρανό, ενώ παλιά τελίτσες? Δεν ήταν. Σαν να έχει αραιώσει κάτι. Σαν να έχει αραιώσει. Υπάρχει μεγαλύτερη. Αυτό φαίνεται στην τεχνολογία. Όλες αυτές τις άειλες μπορούμε πια να βρούμε τις. Είναι πια παρατηρήσιμες στην επιστήμη, οι υπέρυθρες και οι περιώδεις ακτίνες. Ενώ παλιά όλα αυτά τα θεωρούσαμε μαγικά, η πνευματικότητα ουσιαστικά είναι μία μειωμένη συνειδησιακή αντίληψη που έχουμε εμείς και οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, το ορίζουμε σαν πνευματικότητα. Κυρία Πουλίτση, επειδή πλησιάζει ο χρόνος για κάποιο διάλειμμα, θέλω να διευκρινίσετε στο εξής αυτά τα λεγόμενά σας. Αυτά τα οποία θαυμάσια μας αναλύετε απόψε, στον χώρο σας, κάνετε διαλέξεις, κάνετε ομιλίες περί αυτών. Δηλαδή κάποιοι που θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα, τι μπορούν να μάθουν αν έρθουν σε επαφή μαζί σας? Ναι, γίνονται διαλέξεις και προσωπικά μπορώ να δω το βιοενεργειακό πεδίο του ανθρώπου. Γι' αυτό έχω και μία ιστοσελίδα που την ονομάζω Βιοανέλυξη. Πολύ ωραία. Γιατί μέσα από αυτή την ικανότητα βλέπω το σώμα του ανθρώπου και τα όργανα. Και πώς βοηθάτε τον κόσμο που θα έρθει σε εσάς?
η ψυχολογία, βλέπω την υποστήριξη.